Στη διάλεξη του Βρετανού ερευνητή Ashley Bainton Williams με τίτλο «Η χαρτογράφηση της Κύπρου από το 1485 μέχρι το 1885» φιλοξένησε η Βρετανική Βιβλιοθήκη στο Λονδίνο. Ήταν μια εκδήλωση στο πλαίσιο της εξωστρεφούς πολιτιστικής στρατηγικής που εφαρμόζεται από την Κυπριακή Πατιαρμοστία, η οποία διοργανώθηκε έπειτα από πρωτοβουλία του Μορφωτικού Συμβούλου Αχιλλέα Χατζηκυριακού. Το κοινό που παρακολουθούσε τη διάλεξη είχε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τις σημαντικότερες εξελίξεις στη χαρτογράφηση της Κύπρου σε μια περίοδο 4 αιώνων, αντικείμενο που εμπίπτει στο επίκεντρο της μελέτης του Βρετανού ερευνητή κατά τα τελευταία χρόνια. Ο ομιλητής αναφέρθηκε λεπτομερώς στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίχθηκε η χαρτογράφηση της Κύπρου κατά την υποαναφορά περίοδο, αλλά και στις σημαντικότερες πολιτικές εξελίξεις που την επηρέασαν. Παράλληλα, παρουσίασε δεκάδες ιστορικούς χάρτες της Κύπρου από το Μεσαίωνα μέχρι και τα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας, πλήστοι από τους οποίους διαφυλάσσονται στη συλλογή ιστορικών χαρτών της Βρετανικής Βιβλιοθήκης. Το ΡΙΚ, ο συνάδελφος μας Δώρος Παρτασίδης, ήταν εκεί και κάλυψε το γεγονός. Ονομάζομαι Χριστάκης Μιχαλίδης και είμαι ο επιμελητής των Ιταλικών και νέων ελληνικών εκδόσεων στην British Library. Και μου δίδει μεγάλη ευχαρίστηση το γεγονός ότι σήμερα διοργανώνουμε μία διάλεξη για την ιστορία της χαρτογραφίας στην Κύπρο, την οποία έχουμε διοργανώσει με την Μορφωτική Επιτροπή της Υπάτης Αρμοστίας της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η British Library, η Βρετανική Βιβλιοθήκη, έχει μία από τις πιο σημαντικές συλλογές ελληνικών βιβλίων εκτός Ελλάδος και Κύπρου. Και μία διάλεξη σαν αυτή μας δίνει την ευκαιρία να τις προβάλλουμε σε έναν ευρύτερο κοινό και ιδίως στην Κυπριακή κοινότητα του Λονδίνου. Και μου έχει δώσει ιδιαίτερη ευχαρίστηση το γεγονός ότι είχαμε τόση μεγάλη ανταπόκριση άνω των 200 ατόμων μας έχουν πει ότι θα έρθουν απόψε στη διάλεξη. Και είναι κάτι το εξαιρετικό, νομίζω. Και οι χάρτες είναι μόνο έναν από το είδος εκδόσεων που έχουμε στη βιβλιοθήκη, διότι έχουμε έντυπα βιβλία, χειρόγραφα, ηχογραφήσεις, φιλοτελικές εκδόσεις και ό,τι υπάρχει τεράστια ποικιλία και ελπίζουμε ότι αυτή θα είναι η πρώτη συνεργασία και η πρώτη παρουσίαση των κυπριακών εκδόσεων στην βιβλιοθήκη. Να αναφερθώ σε δύο ειδικές συλλογές που έχουμε, που είναι μοναδικές στον κόσμο. Η πρώτη είναι η συλλογή των Κυπρίων ποιητάριδων που έχουμε δει, δηλαδή οι λεγόμενες φυλάδες που είχαν εκδίδοντας στην Κύπρο των καιρών της Αγγλικής Αποικιοκρατίας. Δηλαδή είναι η μεγαλύτερη συλλογή αυτών των φυλάδων από το 1878 μέχρι το 1960. Και αυτή η συλλογή έχει ο λόγος που την έχουμε εδώ είναι ότι επειδή έναν από το κάθε αντίτυπο που εκδίδονταν στην Κύπρο εκείνη την εποχή, το επαρέδιδαν στις αρμοδιότητες, δηλαδή ήταν ο νόμος. Και έτσι τα έχουμε όλα τα οποία εκδίδονταν τότε. Και έχει γίνει πριν από μερικά χρόνια ο κύριος Φίβος Σταυρίδης έκανε μια μεγάλη βιβλιογραφία αυτών των εκδόσεων, στον οποίο οι εκδόσεις της
Βρετανικής Βιβλιοθήκης ήτανε, παίζουν μεγάλο ρόλο. Η δεύτερη μοναδική συλλογή που έχουμε εδώ κυπριακών εκδόσεων είναι τα φυλάδια της, που κυκλοφορούσαν το 1000, μεταξύ του 1955 και 59, όταν ήταν τα οποία τα μαζεύανε από τους δρόμους ή από, από εδώ και εκεί, και τα οποία έχουν συλλεχθεί σε δύο μεγάλα κοιτάπια, και τα οποία είναι εκείνα, είναι μοναδικά πλέον. Η καταγωγή μου είναι από τη Λεμεσό. Ήρθα για πρώτη φορά στην Αγγλία το 1968 για να κάνω τις σπουδές μου. Και μετά, όταν τέλειωσα τις σπουδές μου, είχα έρθει στην, άρχισα δουλειά στη βιβλιοθήκη το τέλος του 1979. Δηλαδή, έχω τώρα περάσει, ζήσει πολύ περισσότερα χρόνια στην Αγγλία παρά στην Κύπρο. Αλλά φυσικά η Κύπρος παραμένει πάντα η πατρίδα μου και με συγκινεί ιδιαίτερα όταν έχω επισκέπτες από την Κύπρο ή διαβάζω κυπριακά βιβλία. Και έτσι πάντα, η πατρίδα πάντα μένει στη ψυχή σου. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να συνδιοργανώνουμε μαζί με τη Βρετανική Βιβλιοθήκη μία εκδήλωση, η οποία είναι δημόσια διάλεξη ενός Άγγλου ερευνητή, του Ashley Byton Williams, πάνω στο θεματολογία των κυπριακών χαρτών από τα τέλη του 15ου αιώνα μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Αναμφισβήτητα μια μεγάλη περίοδος, πολύ σημαντική για την Κύπρο, αλλά είναι ακόμη πιο σημαντική η παρουσία της Κύπρου μέσα στην ίδια τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, κάτι που ίσως πολλοί να μην γνωρίζουν. Επομένως, πέραν του ειδικού περιεχομένου της διάλεξης, και ο χώρος έχει τη δική του συμβολική και σημειωτική σημασία, θα έλεγα. Γι' αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, που είχε την πρόθεση, την καλή διάθεση να μας παραχωρήσει το χώρο και να συνδιοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση, και συγκεκριμένα στον επιμελητή των Ιταλικών και Ελληνικών εκδόσεων της συλλογής της Βρετανικής Βιβλιοθήκης, τον κύριο Κρις Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι Κύπριος και επέδειξε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πάρα πολύ μεγάλη και σημαντική βοήθεια για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. The thing is really to highlight the quality of the collections of the British Library, showing the history of the mapping of Cyprus from 1485 to 1885, showing the highlights from that period and some of the low points, some of the very inaccurate maps that were published, and showing really the history of the island in the context of the Eastern Mediterranean. For mapping terms, there are two phases. There's really the Turkish invasion of 1571, and then the handover of Cyprus to the British in 1878. Those two periods really amount for virtually all the most important maps of Cyprus ever published. The good thing about the mapping of Cyprus is that it's very neat. The first map of Cyprus by Bartolomeo d'Alisonetti in 1485 is extremely important. And a beautiful map. And in fact, the last map in the sequence, published by Kitchener in 1885, is really the great survey of Cyprus before the satellite era. And those are two automatic choices. Within the rest of the period, another map, very difficult. There are some landmarks. There's a very important geological map. There's an agricultural map. And then some of the military mapping from the 1570 period is very good. So I think I'd probably pick the Giacomo Franco map of Cyprus from 1570 as my third choice.
which is a lovely map.